μην προωθούνται, γιατί έχουμε αυτή τη δύσκολη όψη που ή στο κλίμα ή γενικά δημιουργεί μία ένταση, όμως μετά αυτά πραγματοποιούνται και θα μπορέσετε να βοηθηθείτε, ενώ από το χώρο της εργασίας θα μπορούσαν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε γοητεύονται από εσάς είτε γενικά σας βοηθούν. Ούτως ή άλλως η καρκίνη είναι πάντοτε πολύ αγαπητή στο περιβάλλον τους. Είναι ορισμένα ζώδια τα οποία τα συμπαθείς μόλις το δεις χωρίς να ξέρεις τα υπόλοιπα. Λιονταράκια των πρώτων ημερών, 2-3 μέρες προσέχετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα ένα οικονομικό θέμα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενώ τα οικογενειακά ή της ακίνητης περιουσίας, όλο αυτό το μήνα θα έχετε θέματα. Άλλοι θα βάψετε, άλλοι θα μετακομίσετε, άλλοι θα αμαλώσετε, άλλοι έχετε κάποια ένταση. Όμως τώρα η πορεία του Ερμή θα προχωρήσει τουλάχιστον τα σχέδιά σας, τα οποία καθυστερούσαν αυτό τον καιρό, ενώ ό,τι έχει σχέση με ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, ενδεχομένως να προωθηθεί παρόλο που είναι μπερδεμένο ακόμα. Η Παρθένη μου που τους έχω τάξει πολλά, όπου με δει Παρθένος, λέει μας έχεις τάξει. Ελπίζω ότι θα πραγματοποιηθούν. Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα για εσάς, Σελήνη στο ζώδιο σας. Ασχολείστε με πολύ προσωπικά θέματα. Αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, μπορεί ένα σχέδιό σας μιας αλλαγής να καθυστερήσει ή να μην πραγματοποιηθεί για 2-3 μέρες, αλλά είναι βέβαιο ότι από το Δεκέμβρη και μετά, και ιδιαίτερα εκεί στα Χριστούγεννα των πρώτων ημερών και οι υπόλοιποι σιγά σιγά θα πάρετε, θα πραγματοποιηθούν σχέδια τα οποία προετοιμάζετε από πολύ καιρό. Για τους ζυγούς μας, οι ζυγοί των τελευταίων ημερών, εχθές μου κάνα παράπονο του Μεσαίου. Λοιπόν, των τελευταίων ημερών είναι μοναδικές μέρες για να συναντήσετε αγαπημένα πρόσωπα ή να κάνετε ένα ταξίδι ή τέλος πάντων μια πολύ τυχερή μέρα. Των πρώτων ημερών νομίζω ότι είστε ήρεμοι, του δευτέρου δεκαημέρου που δεν το αναφέρω, ακόμη ο Κρόνος επηρεάζει τα οικογενειακά, δηλαδή πρέπει να περιμένετε λιγάκι ακόμα, όπου θα υπάρχει ένας προβληματισμός, θα μπορούσα να πω, είτε σε ακίνητη περιουσία είτε στην οικογένεια. Η δικιά σας χρονιά είναι το τέλος του 2020-2021. Ο ζυγός πραγματικά θα ανανεωθεί. Με κοιτάς με... Λοιπόν, περιμένω. Για τους σκορπιούς μας να πούμε γενέθλια, να πούμε χρόνια πολλά στα κορίτσια μας που γιορτάζουν σήμερα. Πού είναι το κορίτσι, το εξωτικό μου? Μας. Χρόνια πολλά, Σταυρούλα, να σε χαιρόμαστε. Και η Πέγγι μας έχουν γενέθλια. Και η Πέγγι. Ναι, να ζήσετε. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, των πρώτων ημερών περιμένετε λίγο, ο Άρης είναι στο ζώδιό σας, πολύ ερωτική, πολύ σεξουαλική, αλλά μπορεί να υπάρχει και λίγη ένταση με το σύντροφο ή τους συνεργάτες. Αντίθετα, εσείς που είστε γεννημένοι από 1 Νοεμβρίου και μετά, τρέχουν υποθέσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και μάλιστα εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες και έχετε γενέθλια σήμερα, θα έχετε μία έμπνευση η οποία είναι σημαντική και η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2020. Οι Σκορπιοί το 2020 θα πραγματοποιήσουν σχέδια τα οποία μπορεί να είναι λίγο δύσκολα. Δεν είναι από αυτά τα εύκολα, πάω ένα ταξίδι ή ξέρω εγώ κάνω κάτι χαρούμενο. Πραγματοποιώ ένα σχέδιό μου το οποίο το έχω σχεδιάσει από καιρό, προσπαθώ και τα λοιπά, θα πραγματοποιηθούν αυτά τα σχέδια τα οποία θα είναι πολύ πολύ σημαντικά. Τα οικονομικά κάτι γίνεται, τέλος του μήνα είναι. Οι τοξότες μας σήμερα θα έχετε είτε σε μια κοινωνική εκδήλωση ή ένα επαγγελματικό θέμα. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο, κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θα μάθετε πολλά πράγματα για τον σύντροφο ή για τους συνεργάτες. Ενώ των τελευταίων ημερών έχετε το άγγιγμα του Μίδα. Λίγες μέρες ακόμα, δύο πλανήτες μιλάνε για σας. Κάντε ό,τι μπορείτε για να επωφεληθείτε από αυτό. Τα υπόλοιπα δεκαήμερα έχει περάσει ο Δίας. Για τους εγώκερους είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα και για εσάς που είστε γεννημένοι το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο που δεν το αναφέρω, γιατί το πρώτο πια έχω πει ότι κάτι γίνεται μέχρι τα Χριστούγεννα, κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά και για εσάς που είστε γεννημένοι δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο, σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα για να ρυθμίσετε υποθέσεις. Εσείς ούτως ή άλλως αργά και σταθερά κάνετε τα σχέδιά σας. Έρχεται ένας χρόνος πολύ σημαντικός και βασιστείτε σε φίλους ή σε ανθρώπους που δουλεύετε συλλογικά ώστε να προωθηθούν τα σχέδιά σας, τα οποία καθυστερούσαν κατά τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, εάν έχετε ένα θέμα
εσείς των πρώτων ημερών που απασχολεί τα αγαπημένα σας πρόσωπα ή τα παιδιά, αυτές οι μέρες δεν είναι οι καλύτερες, χωρίς να είναι καθοριστικές για σας. Για τους υδροχόους μας, σήμερα ένα οικονομικό θέμα μπορείτε να το ρυθμίσετε, οικονομικά που έχουν σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες. Ναι. Εάν είστε πρώτες μέρες, παρακαλώ προσοχή 3-4 ημέρες και αντίθετα, αν είστε γεννημένοι το Φεβρουάριο, ό,τι σας απασχολούσε στα επαγγελματικά σας θέματα και είχε καθυστερήσει ή είχαν γίνει παρεξηγήσεις ή δεν έτρεχαν, αυτά θα τα τρέξουν και θα είστε έτοιμοι όλο αυτό το μήνα να δώσετε έναν μεγάλο αγώνα. Ψαράκια των πρώτων ημερών, είχαμε και ένα φίλο αγαπημένο, των πρώτων ημερών, σπέψατε τώρα, έστω και αν υπάρχει ένα μικρό ή μεγάλο εμπόδιο για ένα ταξίδι, για νομικό διαδικαστικό θέμα, αυτό περνάει, θα προωθήσετε τα θέματα κατά τον καλύτερο τρόπο, είναι ώρα να σταθεροποιήσετε σχέδια και όλο τον υπόλοιπο μήνα, αφού περάσουν αυτές οι 3-4 μέρες, θα έχετε μια εξαιρετική περίοδο, η οποία είναι πολύ σημαντική. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, ένας έρωτας είναι λίγο παραμύθι. Παραμύθι, ε! Δεν θέλουμε παραμύθια, Λίτσα. Καλές φορές, ωραία είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Λιτσάκη μου. Είμαστε έτοιμοι να πάω στο Βασίλη. Φόρμα. Έχω το φόρμα, αλλά θέλω μετά να το δώσω να το δοκιμάσουν. Πολύ για να ωραία. Καταλάβω τι είναι το